για το τι είπαν μεταξύ τους την τελευταία φορά που συναντήθηκαν και μάλιστα πολύ πρόσφατα η Εύα Καηλή με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Θα μας ενημερώσει τώρα η Δέσποινα Βλεπάκη. Δέσποινα. Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα υπήρξε ένας έντονος διάλογος ανάμεσα στον Νίκο Ανδρουλάκη και την Εύα Καϊλή που στο περιθώριο Ολομέλεια στο Στρασβούργο που βρέθηκαν τυχαία, εκεί φαίνεται πως... Ευρωβουλευτές και οι δύο. Εκεί φαίνεται πω η κυρία Καϊλή κινήθηκε προ το μέρο του πρόεδρου του Πασόκου, του κ. Ανδρουλάκη, να του ζητήσει το λόγο, για ποιο λόγο την άδειασε όσον αφορά τι δηλώσει τη για το Κατάρ και ότι δεν είχαν διατυπωθεί mm. έτσι ακριβώ όπω τα εξέλαβαν. Ο ο πρόεδρο του Πασόκ φέρεται ότι τη απάντησε ότι υπάρχει το βίντεο και ότι αυτέ είναι απαράδεκτε δηλώσει. Και κάπου εκεί, Γιάννη, τελείωσε ο σύντομο και έντονο διάλογό ναι. του. Εξάλλου, το τελευταίο διάστημα δεν είχαν και τι θερμότερε σχέσει. Τη ζητήθηκε από το Πασόκ να παραδώσει την έδρα τη. Ναι, τώρα πρέπει να πούμε ότι αυτό είναι μια κίνηση πολιτικού συμβολισμού κυρίω. Ξέρουμε πολύ καλά ότι αν η ίδια δεν το επιλέξει, δεν πρόκειται να χάσει ναι. την έδρα τη. Πάντω, σε περίπτωση που υπάρξει μια τέτοια εξέλιξη, ο πρώτο επιλαχών είναι ο κύριο Παπανδρέα, ο Νίκο Παπανδρέα. Σε ευχαριστούμε, δέσπινά.